Το διακύβευμα της Επανάστασης ήταν κατεξοχήν απελευθερωτικό, άρα θα έλεγα και πολυσυλλεκτικό. Στην Επανάσταση την έκανε ο Υψηλάντης. Και αν δεν υπήρχε ο Υψηλάντης και η οικογένεια Υψηλάντη, Επανάσταση τουλάχιστον τότε το 1921 δεν γινόταν. Ο κομβικός και συντονιστικός ρόλος της φιλικής εταιρείας στην Επανάσταση του 1821, καθώς και το κλίμα που επικρατούσε εκείνη την εποχή πριν τη Μεγάλη Έκρηξη, ξεδιπλώθηκε στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Αυτό που συνδέει τον Κλαδά με τον Κολοκοτρώνη και όλους αυτούς που στο ενδιάμεσο διάστημα αγωνίστηκαν είναι ακριβώς η ορθόδοξη πίστη. Είναι εκατοντάδες οι αγωνιστές που πολέμησαν στην Επανάσταση του 1921, οι οποίοι η μάνα τους δεν μιλούσε ελληνικά. Δεν είχαν ως μητρική γλώσσα την ελληνική. Η φιλική εταιρεία έπαιξε ένα πολύτιμότατο ρόλο συντονιστικό της Επανάστασης αυτή την περίοδο. Είναι το νήμα, θεωρείται, στα άμεσα προεπαναστατικά χρόνια πριν το 1921. Μετά σίγουρα είναι το νήμα, λέτε. Βέβαια, που ναι. Συνδέει η φιλική εταιρεία. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης αναλαμβάνει την αρχηγία της φιλικής εταιρείας, της οποίος συντονίζεται με τους ενωδησό Έλληνες και αυτοί κάνουν τη μεγάλη δουλειά της διάδοσης της ιδέας της Επανάστασης. Και χωρίς αυτούς δεν ξέρω αν θα είχε υπάρξει και Επανάσταση. 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, εκλεκτοί καλεσμένοι άνοιξαν τη βεντάλια του ανατολικού ζητήματος του ρόλου των μεγάλων δυνάμεων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα ηρωικά γεγονότα και στις καθοριστικές μάχες, όπως η Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Όπου πλέον γίνεται φανερό ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν τους Αιγυπτίους να καταλαμβάνουν την Πελοπόννησο. Αντιλαμβάνεται ο Καποδίστριας τη θέση που παίρνουν. Οι Εγγλέζοι στην ουσία το πούλησαν στους Οθωμανούς. Αυτό έκαναν, αυτό το κομμάτι. Ακριβώς. Όχι μόνο το αντιλαμβάνεται, το ταξίδι του στο Λονδίνο προσπαθεί να αποκόψει αυτή τη διαδικασία και κυρίως να διαπραγματευτεί με τους Άγγλους. Ο Καποδίστριας όταν φτάνει το 19, μετά από τόσα χρόνια στην Κέρκυρα, στην πραγματικότητα έρχεται να βάλει τη σφραγίδα του ως ηγέτης της επαναστατικής διαδικασίας. Ο Καποδίστριας πάντοτε το έβλεπε ότι στο πλαίσιο ενός ρωσοτουρκικού πολέμου, όχι βέβαια για να γίνουμε επαρχία της Ρωσίας, ο Καποδίστριας είχε την ελληνική ιδέα και το ελληνικό σχέδιο να προχωρήσει. Μόνο ο Καποδίστριας είχε κατά νου μια ανεξάρτητη Ελλάδα. Κανείς άλλος δεν το φανταζόταν. Γι' αυτό ίσως, βέβαια, κύριε Μινάογλου, και κάποιοι σήμερα επιμένουν να μας υπενθυμίζουν πώς μας έσωσαν σε αυτή την οτροπία στην Ναυμαχία του Ναβαρίνου, ενώ δεν είναι έτσι. Στο επίκεντρο της εκπομπής βρέθηκαν ο φιλελληνισμός, ο ανθεληνισμός, αλλά και ο ρόλος της Εκκλησίας. Διότι η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ ένα βασικό θέμα συζήτησης στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Εμάς μας είχαν ξεχασμένους. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι νόμιζαν ότι είχαμε τελειώσει, ότι δεν υπήρχαμε, ή και αν νόμιζαν ότι υπήρχαμε, θεωρούσαν ότι ήμασταν κάτι τουρκευμένοι. Να πούμε ότι τα πρώτα 200 ή 250 και βάλε ίσως είναι χρόνια στα οποία κυριαρχεί ο παράγων Εκκλησία. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ο παράγων Εκκλησία είναι ένας παράγων αντιεπαναστατικός, εξόχως αντιεπαναστατικός. Οι γυναίκες βρέθηκαν να συμμετέχουν ενεργά στην πολεμική περιπέτεια. Ξεπέρασαν στερεότυπα και περιορισμούς, υπερέβησαν το ρόλο της μητέρας, της συζύγου και της νοικοκυράς, βγήκαν έξω από τα σπίτια όπου ήταν κλεισμένες και ανέλαβαν άλλους ρόλους. Έγιναν αυτές που πήγαιναν στα τείχη τα πολεμοφόδια, αυτές που μετέφεραν υλικά και επισκεύαζαν τις οχυρώσεις, αυτές που τύλιγαν τους τραυματίες με επιδέσμους και μένες από τα σεντόνια τους,